Περικλή, πρώτος πρόεδρος της Power FC. Πάμε πολλά χρόνια πίσω, 21 χρόνια. Φαντάζομαι ήταν έτσι, είναι η ιστορική στιγμή, της τότε ΑΕΠ Πάφου, δύο σωματεία ενωπημένα. Πώς ένιωσες σαν πρώτος πρόεδρος και πώς ήταν η καταστάση αυτή? Ήταν αξέχαστη καιρή, δύσκολη καιρή. Πέρασαμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Προηγουμένως με τα δύο σωματεία των Απόπτων και των Επαγόρων, τα οποία είχαν φτάσει στο κύριο της οικονομικής καταστροφής και μας ανάγκασαν να δοκιμάσουμε κάτι καλύτερο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ποδοσφαιρικά στην επαρχία μας. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια τότε από αρκετούς παράγοντες και αρκετών κόσμο και τελικά μπορέσαμε το 2000 να δημιουργήσουμε την Αθλητική Ένωση στην Πάφο, η οποία μπορώ να πω αγκαλιάστηκε στις αρχές από όλους τους φιλάθλους και αγαπήθηκε από όλους τους φιλάθλους, γιατί πρώτα απ' όλα είχε μια αρκετά καλή πορεία τα πρώτα 2-3 χρόνια. Και που είσαι ποιος ο σημαντικός ο πρώτος αγώνας? Ο πρώτος αγώνας, ο οποίος είναι επαιτειακός τώρα μαζί με το αναμέτρηση με τα ΠΟΕΛ πάλι την Κυριακή, το Βάση Μπι. Θυμούμε τότε η κλήρωση μας έφερε αντιμέτωπους την πρώτη αγωνιστική με το ΠΟΕΛ του Βάση Μπι. Ήταν ξέχαστη αγωνιστική και τότε παρά όλες τις προβλέψεις ανατρέψαμε όλα τα προγνωστικά και κερδίσαμε με ένα μηδέν με το αξέχαστο γκολ του Πάχουρα προς το τέλος του αγώνα. Θυμούμαι, εγώ χαρακτηριστικά μου στα θεωρία του Γκάσιντι παρέα με τον αξέχαστο στρατηγό Φλωράκη. Θυμούμαι συγκεκριμένα τους πανηγυρισμούς του, οι οποίοι προκάλεσαν την εντύπωση όλων των παρόντων τώρα εκεί, που ήταν περισσότεροι παράγοντες του ΑΠΟΕΛ. Και θυμούμαι μετά τους πανηγυρισμούς στα πολιτήρια και μετά όταν φύγαμε και ήρθαμε στην Πάφο και μας περίμενε ένα πλήθος κόσμου έξω από το Δημαρχείο και πανηγυρίσαμε όλοι μαζί την πρώτη νίκη της ομάδας τότε. Ξέχασες. Σημαντικές. Και ακόμα μια σημαντική στιγμή που ο πλήθος κόσμου δεν γνωρίζει. Εγώ αμυγρά θυμάμαι ότι τότε το 2000 με 2021 ανακηρύχθηκες παράγοντας της χρονιάς τότε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δηλαδή πολύ σημαντικό. Εξήγα μας πώς εξελίχθηκε. Ναι, ήταν ένας θεσμός που υπήρχε τότε μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής περίοδου. Υπό με τα ψηφοφορία αντικείμενο των καλύτερων καταδιάμψη των ποδοσφαιρικών παράγοντων. Είχα την τύχη να ανακηρυχθώ παράγοντας. Θυμούμαι χαρακτηριστικά ήταν η τελευταία χρονιά που υπήρξε αυτός ο θεσμός. Μετά έχει μεταβληθεί. Μια χαρά ότι σε δικό μας άνθρωπο να μην διαλώ. Και μια τελευταία κουβέντα για τα τεκτενόμενα τώρα στην Πάφο. Πώς τα βλέπεις? Η Πάφος άρχισε, μπορώ να πω, αν πάρουμε τα τελευταία χρόνια μετά την ανάλυση της ομάδας από τους Ρώσους ιδιοκτήτες, άρχισε σωστά. Έχει, από ό,τι βλέπω, γίνει αρκετή δουλειά σε θέματα υποδομής, σε υπηρετικές εγκαταστάσεις, ακαδημίες κλπ. Βλέπω ότι το πρόγραμμα σε αυτά τα βήματα προχωρά πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι σύντομα θα υπάρχουν αποτελέσματα που θα γνωρίσουν την ομάδα. Όσον αφορά την πορεία της ομάδας, την πρώτη κατηγορία, είναι γεγονός ότι περιμέναμε κάποια πράγματα, είχαμε περισσότερες προσδοκίες. Όμως, πρέπει να τονίσω ότι δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη
να βρεθείς από τον πάτο ή στην κορυφή. Όμως, γιατί θα κρατήσεις διάρκων αστέρας, όχι. Πρέπει αυτά να γίνει σιγά σιγά. Σιγά σιγά να δημιουργηθούν οι βάσεις και σιγά σιγά να προχωράς. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Όλοι θα θέλαμε να έχουμε μια καλύτερη πορεία. Όμως, πιστεύω ότι σιγά σιγά η Πάφος θα βρει το δρόμο της. Φέτος αρχίσαμε καλά, είχαμε κάποια άτυχα αποτελέσματα στη συνέχεια. Τώρα ξαναβρίσκουμε σιγά σιγά το δρόμο μας και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της περίοδου έχουμε τις δυνατότητες, αν προσπαθήσουμε όλοι, εάν ενισχυθείτε κάπως η ομάδα, να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτό περιμένουμε όλοι και νομίζω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Ελπίζομαι. Άκης, μεγάλος αδερφός, ο Big Brother, πολλά χρόνια πιστός οπαδός της ομάδας, πάρα πολλά χρόνια γυμνασίαρχος, 29. 29, ναι. 29 χρόνια, 29 χρόνια γυμνασίαρχος στο τότε Παφιακό, μόλις τέλειος Κυριακίδης. Μόλις είχε λειτουργήσει το Παφιακό. Ήταν η πρώτη χρονιά που είχε χτιστεί το Παφιακό και ξεκίνησα γυμνασίαρχος την ποδοσφαιρική χρονιά 83-84, το Σεπτέμβριο του 83. Και ταυτόχρονα ήμουν και μέλος του τότε Διοικητικού Συμβουλίου των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ΚΟΑ στην Πάφο. Συνέχισα μετά, ανέλαβα μετά από κάποια χρόνια την Προεδρία του Συμβουλίου αυτού, της Επιτροπής αυτής των Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Περάσαμε πολύ δύσκολους καιρούς. Δυστυχώς, ένα πρόβλημα που είχαμε τότε ήταν ότι δεν υπήρχε, και πάντα τα άλλα πράγματα με το όνομα του Θεού, η ανάλογη ανταπόκριση από τις αρμόδιες αθλητικές αρχές του τόπου. Είμαστε ο φτωχός συγγενής στις αθλητικές εγκαταστάσεις, παρόλο που παίρναμε κάθε φορά τα εύσημα για τη λειτουργία της επιτροπής στην Πάφο και θεωρείται μάλιστα και σαν παράδειγμα προμήμιση προς τις άλλες επιτροπές. Καταφέραμε τελικά να μπορέσουμε να κάνουμε το Παφιακό ένα, κατά την άποψή μου, καλό ποδοσφαιρικό γήπεδο και αθλητικό στάδιο και τον Αφροδίτη, την κλειστή αίθουσα. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά βελτιωτικά έργα, πιστεύω, και πρέπει να γίνουν. Και η Πάφος θα πρέπει να νιώσει αυτόν τον γήπεδο σαν έδρα και θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να διεκδικήσει το γήπεδο αυτό από τον ΚΟΑ, διότι δικαιούται και η επαρχία αυτή να έχει το μερίδιο της στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Συμφωνούμε απόλυτα. Πρώτα να μας το δίνουν να κάνουμε και καμιά προπόνηση, που ακόμα και εκεί δυσκολευόμαστε. Όντως η μοναδική ομάδα στην επαρχία Πάφος στην πρώτη κατηγορία και να μην έχουμε το γήπεδο εύκολα για μια προπόνηση. Αλλά οι ιδιοκτήτες της ομάδας, όπως έχετε δει, όπως έχει πει και ο Περικλής, κάνουν όλες τις ενέργειες να υπάρξει σωστή υποδομή αθλητικών εγκαταστάσεων και νομίζω θα είμαστε και πολύ κοντά ακόμη και σε γήπεδο. Οπότε, αν δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον ΚΟΑ σε αυτόν, νομίζω πολύ ορθά θα πρέπει να στραβούν προς άλλες κατευθύνσεις. Θα γίνουν οι συναντήσεις και αναμένουμε την ανταπόκριση. Θυμούμε χάρη στο παλιό παλιά. Τεράστια προσπάθεια, πέραν το δυνατότητα μας. Στην αρχή μόλις είχαμε κάνει τις σχεδιασμούς για τις παιδικές εγκαταστάσεις και για τα γήπεδα προπόνησης της κάρτας και το στήμα. Και μας χωρέει ότι δεν θα μπορούσαμε. Και τελικά είχαμε κάνει κάτι το... μπορώ να πω, ας πούμε, εξαιρετικά δύσκολο να μπορούσε να γίνει αυτή την περίοδο. Κάτι το ανέφικτο, είχαμε δημιουργήσει 4-5 προπονήσιμο με αποδητήρια κλπ. Και αυτό είναι βοήθεια στην αρχή μου, σε ερωτήσει την ομάδα πάρα πολύ. Βλέπουμε τώρα με τα χαρά ότι οι νέοι ιδιοκτήτες της ομάδας έχουν δημιουργήσει αρκετά πάνω σε αυτές τις μικρές συγκαταστάσεις και αναμένουμε ότι θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Ας και το καλό της ομάδας, τον ομάδα υποδομής.
να είστε σίγουροι για τούτο. Ήδη υπάρχουν αρκετά σχέδια στο τραπέζι, τα οποία είναι έτοιμα να υλοποιηθούν. Εμείς από την πλευρά μας ξανά ευχαριστούμε που είσαστε κοντά στην ομάδα, αγνή, πιστή, οπαδή της τότε ΑΕΠ και τώρα φυσικά της Πάφος FC. Να ζούμε που αλλού, στο αυτό χώρο εργασίας σας των διατρίων, στο γήπεδο της ομάδας μας. Είμαστε και θα είμαστε πάντα. Αλλά είμαστε συνεχώς σε όλα τα παρόντες, τουλάχιστον σε όλα τα παιχνίδια εντός έδρας και κάποια. Θα παρακολουθούμε συνεχώς. Η ομάδα της Πάφου είναι στην καρδιά μας. Η ομάδα της Πάφου. Την αγαπούμε, θα συνεχίσουμε να την αγαπούμε, θα την ευχαριστούμε όποτε μας ζητηθεί. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστούμε. Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.